Είμαι ο Ιωσήφ Ιωσήφιδης, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου. Στήσαμε με την πρόεδρο κυρία Σύζηση Τσιουργά αυτό το σύνδεσμο που εξυπηρετεί προάγει τον πολιτισμό, προάγει τη φωνή Κυπρίων ελλαδιτών και ομογενών σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα είδη της επικοινωνίας, δηλαδή έντυπα, ψηφιακά, YouTube, Facebook, e-book, audio κλπ. Προσωπικά εγώ έχω βγάλει 8 ποιητικές συλλογές. Οι τελευταίες 2 είναι εδώ και θα τις πω. Είναι το Έρος, Μύθος, Βάθος που είναι 220 χαϊκού και 18 τραγούδια για να τα τραγουδούν οι νέοι μας, να θέλουν να τα υλοποιούν, με θέματα έρωτα, μύθου και βάθους. Βάθους εννοώ στοχασμού. Είναι η ποιητική μου συλλογή «Κούρος και κόρη», η τελευταία μου, για την οποία είμαι αρκετά περήφανος, και μεταφέρει το αρχαίο πνεύμα, τις αξίες και τις αρχές σε μια σύγχρονη εποχή με τα σύγχρονα προβλήματα. Είναι μια ιστορική μελέτη μου για τους 1000 Κύπριους που έλαβαν μέρος στον αγώνα του 1821. Άλλοι πέθαναν, άλλοι έμειναν φτωχοί στην Ελλάδα, μια μικρή σύνταξη, άλλοι επέστρεψαν στην Κύπρο που δεν μπορούσαν καν να ακούν τα κατορθώματά τους γιατί υπήρχε τουρκοκρατία και άλλα πολλά, η συμβολή του Καποδίστρια στη δημιουργία, την ανάπτυξη της Κύπρου με προξενείο στην Λάρνακα, η συμβολή του Ψηλάντη, του Κολοκοτρώνη, του στρατηγού Μακριάννη. Υπάρχουν βέβαια βιβλιογραφία όπου μέσα αναφέρονται και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου που έγραψαν διάφορα άρθρα πάνω στο ίδιο. Εγώ κάνω μια επέκταση, μια συνολική μελέτη και επέκταση με κάποιες δικές μου προσεγγίσεις. Και ένα θεατρικό μου έργο, εγώ ο Σωσίας του Χίτλερ, με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές, είναι ένα αντιπολεμικό, ειρηνικό έργο, αλλά μέσα δίνει απλώς μια εφάνταστη ιστορία πώς η Εύα Μπράουν ερωτεύτηκε το Σωσία του Χίτλερ και την κοπανίσαν μαζί για την νίκη κλπ. Αλλά είναι μέσα από αυτή την περιπέτεια πώς αυτοί άντεξαν, γιατί ήταν καλά διαβασμένος ο Σωσίας του Χίτλερ πάνω στις ελληνικές και αξίες και αρχές, και όχι μόνο αυτός, όπως και ο Γκέτε και τόσοι άλλοι.